Την έντονη αντίδραση των κατοίκων τη Μεγάλη Πανεγία στη Χαλκιδική έχει προκαλέσει η έναρξη γεωτρήσεων τη εταιρεία Ελληνικό Χρυσό σε δασική έκταση στο σημείο Τσικάρα. Το όρο Κάκαβο, του πρόποδε, στο οποίο γίνεται η γεώτρηση, υδροδοτεί ολόκληρη την περιοχή και παρά το ότι η εταιρεία έχει άδεια που ανανεώθηκε από το 2016, ο Δήμαρχο καταγγέλει ότι έχει πέσει η στάθμη του νερού, το οποίο έχει υποστεί η δίρυπανση. Το πρωί πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρία δημοτικοί σύμβουλοι μαζί με τον Δήμαρχο Γιώργο Ζουμπά, ο οποίο μίλησε στην Ερτρία, εκφράζοντα την δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη. ενώ χαρακτηρίζει ακατανόητη και προκλητική την στάση τη ελληνική αστυνομία, λέγοντα ότι προστατεύει και καλύπτει τι καταστροφικέ για την περιοχή δραστηριότητε με μεγάλο αριθμό προσωπικού. Υπήρχε μία άδεια του 10, η οποία παρατάθηκε το Νοέμβριο του 2016. Ε, ωστόσο και πέρα από άδειε, μιλάμε για κάτι το οποίο δεν έχει καμιά σκοπιμότητα αυτή τη στιγμή παρά μόνο σκοπιμότητες της εταιρεία. Τα νερά τα βλέπουμε το ένα μετά το άλλο είτε να εξαφανίζονται είτε να διπαίνονται. Η επίσημη θέση από την πλευρά τη εταιρεία Ελληνικό Χρυσό είναι ότι τηρείται απολύτω η νομιμότητα, ότι είναι νόμιμα αδειοδοτημένε οι γεωτρήσει, ενώ επιβεβαιώνουν ότι έχουν υποβληθεί και μηνύσει κατά ορισμένων κατοίκων. Για μα, πάνω από όλα, είναι η νομιμότητα. Οι γεωτρήσει που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Τσικάρα, στην περιοχή Τσικάρα, Τη Βορειοανατολική Χαλκιδική είναι πλήρω νόμιμε, που σημαίνει ότι έχουμε πάρει την άδεια από τι αρχέ. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι όποιο στηρίζει την νομιμότητα θα έπρεπε να μα αφήσει να κάνουμε αυτέ τι γεωτρήσει χωρί κανένα εμπόδιο. Ε, αυτό που πιστεύουμε ότι δεν είναι σωστό είναι πράξει και κινήσεις αυτοδικίας. Κύριε Γιουργαντζή, επιτρέψτε μου την ερώτηση. Έχετε κινηθεί νομικά κατά κάποιων κατοίκων. υπάρχει αυτή η φημολογία. Ναι, έχουν γίνει όντω κάποιε μηνύσει για παρεμπόδιση. Ποια ακριβώ, αν επιτρέπετε, κατηγορία. Ε, η παρεμπόδιση διέλευση του προσωπικού προ το γεωτρύπανο ε, για να εξασκήσουν το, τα καθήκοντά του. Ακατανόητη χαρακτηρίζει η διοίκηση του Δήμου Αριστοτέλη και τη στάση τη κυβέρνηση και ιδιαίτερα του Υπουργείου Περιβάλλοντο και Ενέργεια, που ανανέωσε την άδεια για τι ερευνητικέ γεωτρήσει, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου. Ενώ, όπω αναφέρει, η εταιρεία αποδεδειγμένα παραβιάζει νόμου, αποφάσει και περιβαλλοντικού όρου.